Ο λόγος, ο Δήμαρχος πήγε λόγο. Γιώργο, ας πούμε. Θα προσπαθήσω, γιατί αυτούς κάνουν πάρα πολλά. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ για να ολοκληρώσουμε. Καταρχάς, είπα να μην είσαι υποκρασία για να χρησιμοποιήσω τη λέξη υποκρισία την άλλη σου δικαιωματά, δεν τη χρησιμοποιήσω αυτός. Οπότε, μου δίνει το δικαίωμα να την χρησιμοποιήσω κι εγώ. Να συμφωνήσω με τον κύριο Καραχάλιο, να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Καταρχάς, εδώ συζητάμε για τις ΜΕΘ. Δεν συζητάμε για τις εξάμεινες μονάδες. Πιστεύω, για να θέλετε την άποψή μου, η τεκμηρία του κ. Πλατούκεβα ήταν απόλυτη. Γιατί διαφωνούμε τώρα την εισήγηση. Γιατί η εισήγηση, και γι' αυτό μιλάμε και για υποκρισία, αν δεν είναι το δικαίωμα, και είναι περίπτωση, γιατί θέλουμε να μας αρέσει να χαϊδεύουμε έτσι αυτιά. Καταλήγει, λέει, με την, δεν διαβάζω τα πόλητα, την μόνιμη απόδοση των εισόδων από τη λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων αποκλειστικά στην κοινότητα Αγίου Ανδρέα ως ανταποδοτικό συνόμιμο πόρο. Δηλαδή είναι αυτό υποκρισία. Δεν είναι παθενογέννηση κύριος Γκάβρος, 10 χρόνια δήμαρχος ήταν. Όταν το κάνεις 10 χρόνια δεν είναι υποκρισία να έρθεις 10 μέρες πριν τις εκλογές. Σε άλλο θέμα που συζητάμε στον δημόσιο συμβούλιο το προτείνεις. Αυτό είναι υποκρισία. Δεν μιλάω για την υποκρισία. Απαντήστε ό,τι θέλετε. Πάντως στην πραγματικότητα είναι υποκρισία της γειτονιάς ήδη σε 10 μέρες πριν τις εκλογές. Αυτή είναι η υποκρισία με όλη τη την έννοια. Για να δούμε ποιος χαϊδεύει αυτά, ποιος παίζει και ποιος ασχολείται με την ουσία. Λοιπόν, τώρα πάμε στο θέμα τη σημερινή μας συζήτηση. Αφήνουμε στην άκρη τις υφιστάμενες και να το δούμε όποτε θέλετε. Εδώ είμαστε να το δούμε. Πάμε τώρα όσον αφορά το θέμα της επέκτασης. Κατάλαβε κανένας από τις συζητήσεις ή τις απόψεις, αν θέλετε, των Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Αρχής ότι εμείς είμαστε υπέρ της επέκτασης? Εμείς τι είπαμε? Ότι για να τεκμηριώσουμε και να έχει πιθανότητα οποιαδήποτε νομοθέτηση, για να μην μιλάμε στην αέρα και χαϊδεύουμε αυτιά, πρέπει να τεκμηριωθεί σωστά. Και επειδή προέκυψε στο Συμβούλιο και ποτέ δεν με έχουν αφισβητήσει πάρα πολλές φορές οι παράλλαξεις αντιπολίτευσης για τις απόψεις για τις επαφές μας με την Υπουργία, όταν έλαβα λοιπόν το αίτημα για τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου από την αντιπολίτευση, απέστειλα προς την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, μια αρμόδια επιτροπή που θα χορηγήσει την τελική, έτσι, αν θέλετε, όχι, θα χορηγήσει την τελική, θα εισηγηθεί επί της μελέτης. Και σήμερα λοιπόν το μεσημέρι έχω την εξής απάντηση. Αναφέρομαι στα σχετικά και γενικότερα. Η διάρκεια της διαβούλευσης, θα μας οδηγήσει όσο μπορώ. Επί της ΜΕ, να μην το διαβάσω, λέει ότι είναι 45 μέρες, ισχύουν οι προποθεσμίες από την παρόλα του φακέλου. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να εκδοθεί την ΕΕΝΑ. Για την μεγιστοποίηση όμως, του διαβάζουν ένα, ο οποίος θέλει το αφήνω πρόεδρο στα πρακτικά, για την μεγιστοποίηση του διαθέσιμου στον Δήμο σας χρόνο, γιατί προέβαλε την αγωνία, γιατί δεν είναι, η αγωνία δεν είναι αποκλειστικό δικαίωμα κάποιων της αντιπολίτευσης. Με την παρέλευση της προθεσμίας διαβούλευσης, μάλλον συγγνώμη, το ξεκινήσω να αρχίσω, για την μεγιστοποίηση του διαθέσιμου στον Δήμο σας χρόνο, προκειμένου να εκφραστεί, να εκφράσει τις απόψεις του επί της ΒΕ, σημειώνω το εξής. Εδώ παρένθεση, αν μου επιτρέψετε, να αναφέρω ότι ούτε το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει νομοθετήσει, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο της Νότιας Κοινωνίας μίλησε με τον Δήμαρχο λίγο πριν ξεκινήσει την συνεδρίαση, γιατί ακριβώς αυτόν τον λόγο που καλούμαστε εμείς στην επιστολή μας. Είναι μια περίοδος η οποία είναι προεκλογική, είναι μια περίοδος η οποία υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις και δεν υπήρχε ο κατάλληλος λόγος προκειμένου να νομοθετήσουμε. Και είπε και ο Ράφης και ένα υπονοούμενο πρώτος, μπορεί και πονηρή περίοδος που έγινε αυτό. Λοιπόν, απαντά λοιπόν η αρμόδια διεύθυνση, μετά την παρέλευση της προθεσμίας διαβούλευσης με το κοινό και της ως άνω υπηρεσίες, προβλέπονται μια σειρά ενεργειών και διαδικασιών. Αξιολόγηση ΜΠΕ, στάθμιση των δημοσιοποιήσεων, καθώς και τυχόν κτλ. Έχει όλα τα στάδια που προβλέπονται, τα οποία συνήθως διαρκούν μερικούς μήνες. Στην προκειμένη περίπτωση, η ολοκλήρωση των σταδίων αυτών δεν αναμένεται νωρίτερα από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2023. Κατά τη διάρκεια της ως άνω σειράς ενεργειών και διαδικασιών, οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με το θέμα εισθέτει στην υπηρεσία μας, θα ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση της οριστικής μας κρίσης και της αξιολόγησης της ΜΕΤ. Γι' αυτό λοιπόν ως Δημοτική Αρχή, γι' αυτό λοιπόν ως παράταση εισηγούμαστε την αναβολή, γι' αυτό ακριβώς το λόγο ότι έχουμε τη δυνατότητα και στο διάστημα. Τι να το πω πράγματι, εγώ περίμενα να ακούσω τι θα πείτε. Λοιπόν, έχουμε το δικαίωμα να εισηγηθούμε το επίσημο έγγραφο αυτό από την Γενική Διεύθυνση, η οποία λέει ότι μπορεί να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε εισήγησή μας, η ποιότητα της νομοθέτησης μέχρι τέλος τουλάχιστον Δεκεμβρίου και μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την Γενική Διεύθυνση.
Γι' αυτό λοιπόν είμαστε μια παιδιά, Γιώργο, αλλά εγώ σε παρακαλώ. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν εισηγούμαστε ως Δημοτική Αρχή την αναβολή του θέματος. Θα απευθυνθούμε και στο ελικεφέα μεγαλιάφος που είναι αρμόδιο για τους ελέγχους αυτούς που αναφέρθηκαν. Δεν είμαστε υπέρ, μην το παρεξηγηθούμε εδώ πέρα γιατί κάποιοι προσπαθούν να παρεξηγηθούν τους πολίτες. Δεν είμαστε υπέρ της επέκτασης. Δεν είπαμε. Είπαμε όμως ότι θα τεκμηριώσουμε την άποψή μας προκειμένου να έχει πιθανότητα να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότησή μας. Αυτό είναι το σωστό και δεν είναι να το λέμε απλά για να πούμε στον αέρα από τον πολίτη για να καλύψουμε αυτά 10 μέρες πριν τις εκλογές. Οπότε, αυτό το νόημα έχει εισήγηση του Αγώνα του Κυριακού. Ερχόμαστε, αναβάλλουμε το θέμα. Απευθυνόμαστε στο ΕΚΕΔΕ προκειμένου να εκτονίσει αυτό που απαιτείται και κρίνουμε σκόπιμο ως Δήμος ότι πρέπει να γίνει. Καλούμε το Ινστιτούτο και ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε και να τεκμηριώσουμε, να τεκμηριώσουμε παραλαμβάνω, γιατί τώρα δεν συζητάμε για τις εξάμενες, να τεκμηριώσουμε την άποψή μας κατά της επέκτασης. Αυτή είναι η άποψη εδώ και αυτή την άποψη καταθέτω και γι' αυτό ολοκληρώνοντας την εισήγηση του Θέμη, εξηγούμαστε την αναβολή του θέματος και αν θέλετε να πούμε και κάτι άλλο. Μπορούμε στο ίδιο Συμβούλιο να βάλουμε κι άλλο ένα θέμα σχετικά με τη λειτουργία των εξάμενων μονάδων. Δεν είμαι αντίθετος. Το δούμε. Αλλά μετά να βάζουμε όλα μαζί, επειδή είναι περίεργος, περίεργευση περίοδος τώρα, και να βάζουμε όλα μαζί για να το παίξουμε καλή. Ναι, θα βάλουμε πιο θέματα, θα βάλουμε πιο θέματα σε ένα συμβούλιο, να υπάρχει ο χρόνος, να υπάρχει μια δυνατότητα, να μην υπάρχουν έτσι υποκρισίες λόγω της προεκλογικής περίοδου, για να τοποθετούν και για την λειτουργία των εξάμενων μονάδων και για την επέκταση της χορήγησης νομοδότησης επί της ΣΔΕ. Τόνισα ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση ούτε από το Περιφερειακό ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κοινωνίας και εμείς δεν θέλουμε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να γίνει αυτή η παραγωγή εργαλείο και εμείς δεν θέλουμε, γιατί συμφωνώ, θα επηρεάσει ένα κομμάτι σημαντικό του τουρισμού, ειδικά σε τους δράτες πρωταρχικά και μεταγενές, θα μπορεί να επηρεάσει και άλλο τμήμα, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος. Συμφωνώ με αυτό. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα τεκμηριώσουμε, γιατί ξέρετε, ένα ξερό όχι σε όλη αυτή την επέκταση μπορεί και να μην έχει καθόλου υπόψη. Ενώ μια πρόταση τεκμηριωμένη, όπου να προβάλλουμε τα επιχειρήματά μας τεκμηριωμένα, ίσως ληφθεί υπόψη. Άλλωστε, όπως είπε η κυρία Ματάστα, συμφωνώ, γνωμοδοτούμε, δεν αντιδρούμε. Ωραία. Να είμαστε ξεκάθαροι. Και όσον αφορά για την λειτουργία, πράγματι που ξεκαθαρίσαμε, γνωμοδοτούμε, εισηγούμαστε, πιέζουμε με έγγραφα που έχει στείλει ο ανημέρωτος Δήμαρχος, δεν αντιδρούμε, δεν χορηγούμε παρατάσεις για να λυθούν οι παρεξηγήσεις. Γιατί κάποιοι μπορούν προσπαθούν τον μοίρα να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία και να πούμε ότι εμείς αφήνουμε τα εκτελεστικά να λειτουργούν διότι να λειτουργούν παράνομοι κτλ. Ήταν ξεκάθαρος ο Δήμος. Οπότε, είμαστε εδώ, ερχόμαστε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έχουμε λάβει την νομοδότηση, έχουμε το περιθώριο, έχουμε τον χρόνο και τεκμηριώνουμε την οποιαδήποτε πρόταση, η οποία και εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος, στην αρχή πρέπει να είναι ομόφωνη. Γιατί μόνο έτσι θα έχει πιθανότητα να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε αρχή. Και αν θέλετε, μπορούμε μετά να πάμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, να πάμε και στο Περιφερειακό Συμβουλίο για να ενισχύσουμε και τα επιχείρηματα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ή να ψηφίσουμε κατά οποιαδήποτε πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ευχαριστώ.